Κοντά μας ο κύριος Βασίλειος Μόσχου. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου κάνατε να μιλήσω στο κανάλι σας. Είστε απόστατος αξιωματικός του ΓΙΣ. Έχετε ασχοληθεί με τα κοινά σε διάφορες περιοχές. Αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ της ΕΑΣ και θελοντής στο ΔΣ. Μέλος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επιστημόνων, Καλλιτεχνών, Λογοτεχνών. Είστε μέλος της UNESCO, μέλος ΠΕΦΟ Καλλιτεχνών του Ολυμπιακού, μέλος της ΠΕΛΤ, πτυχιούχος μηχανολόγος μηχανικός, αυτό είναι το σοβαρό, τοπογράφος, γραφικών τεχνών. Έχετε ασχοληθεί με δημόσιες σχέσεις, έχετε κάνει διάφορα έργα, ενώ έχετε λάβει και αρκετές διακρίσεις και ηθικές αμοιβές. Έχετε ασχοληθεί με την τέχνη της ζωγραφικής, της γλυπτικής, αγιογραφίας, έτσι είναι. Σωστά. Έργα σας έχουν βρεθεί σε διάφορες συλλογές στην Ελλάδα, στο Πολεμικό Μουσείο, στο εξωτερικό, σε μεγάλες πινακοθήκες Αμερικής και άλλων της χωρών. Ευρώπης και άλλων της Ευρώπης, έτσι είναι, έχετε εκθέσει τα έργα. Και είμαι και ο καλλιτεχνικός διευθυντής της UNESCO. Είσαστε ο καλλιτεχνικός διευθυντής λοιπόν της UNESCO, μετά από όλα τα υπόλοιπα που έχετε κάνει. Πώς λοιπόν συνδυάζεται όλη αυτή η ρόλη σε έναν άνθρωπο που έχει ασχοληθεί και με τα κοινά και με κάτι πιο πρακτικό, όπως είναι το επάγγελμα του μηχανικού, του μηχανολόγου. Πώς ένας άνθρωπος που ασχολείται με κάτι τόσο πρακτικό ασχολείται με κάτι πιο αέρινο, πιο καλλιτεχνικό? Θα έλεγα και του στρατιωτικού, διότι είναι τα δύο άκρα αντίθετα. Ναι. Αλλά εκφράζω αυτό που αισθάνομαι μέσα μου από την ψυχή μου και το εκφράζω πολυμορφικά. Ζωγραφίζοντας, κάνοντας γλυπτά, μεταφέροντας επάνω τα διάφορα μηνύματα, μηνύματά μου πολιτικά, οικονομικά, καλλιτεχνικά κλπ. Mm-hmm. Τι σας έκανε να ξεχωρίσετε για τα έργα σας? Για τα έργα μου τα αφήνω, τα αφήνω στον κόσμο να με κρίνει βλέποντάς τα. Απλά εγώ εκφράζω τις ιδέες μου, τα πιστεύω μου ελεύθερα και χωρίς λογοκρισία, διότι έχουμε δημοκρατία. Και τα εκφράζεις και μέσω της τέχνης, έτσι? Βεβαίως. Τα μηνύματα που θέλετε να περάσετε. Βεβαίως, ναι. Έχετε βραβευτεί πάνω από 200 φορές για τη ζωγραφική και εκλειπτική. Θέλετε να μας πείτε μερικά λόγια γι' αυτό και για τις ηθικές αμοιβές λοιπόν, που έχετε λάβει πάνω στους τομείς αυτούς? Έχω κάνει πάνω από 200 εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είμαι διεθνής ζωγράφος και γλύπτης. Με έχουν βαβεύσει από την Ελλάδα, την Αμερική, Ρωσία, Αίγυπτο, Ιταλία, Ρουμανία, Βουλγαρία κλπ. Και με έχουν βραβεύσει διότι τα έργα μου θεωρούν ότι είναι αξιόλογα έργα ζωγραφικής και γλυπτικής και έχω μια αποκλειστική τεχνοτροπία η οποία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο και σας έχω φέρει και τρία δείγματα από τα γλυπτά μου τα οποία είναι σε μάρμαρο, σμιλευμένα και ζωγραφισμένα όλα με πενάκι. Mm-hmm. Δύσκολο αυτό να το κάνει κάποιος και αρκετά χρονοβόρο. Ναι, σίγουρα. Γιατί δεν είναι επιφάνεια λία για να το κάνεις, έτσι είναι? Όχι, όχι. Αυτό παίρνω το μάρμαρο, το σμιλεύω με το καλέμι και τα λοιπά. Ό,τι βγει και εν συνεχεία έρχομαι και το παρουσιάζω μορφές, χιλιάδες μορφές. Μπορεί σε ένα ναι, πρόσωπο... Ναι, όντως βγαίνουν ανάποδα κεφάλια, όπως και, πρόσωπα, ναι, αμφάς, προφίλ, αυτό βλέπω. Όπως και να το γυρίσετε... Σωστά, κάτι βγαίνει. Κάτι βγαίνει. Αλλά μπορεί στο ίδιο πρόσωπο αυτό να βγαίνουν πέντε άλλα πρόσωπα. Πολύ μεταφορικό αυτό, μας αρέσει και συμβολικό. Ναι, το ίδιο αισθάνομαι, δηλαδή, βλέποντας ακόμα και τα σύννεφα, τα βλέπω σε μορφές. Mm. Δηλαδή, βλέπω αυτό το σύννεφο και λέω αυτό το σύννεφο είναι εκείνο, είναι τ' άλλο. Και τους δίνω μορφή και μπορεί να το φωτογραφίσω, να το μεταφέρω σε ένα πίνακα ζωγραφικής και εγώ αυτό με τη σειρά μου να του βάλω μάτια, στόμα κτλ. Και να το μεταμορφώσω σε ζώο, σε άνθρωπο, σε οτιδήποτε. Πολύ ωραία. Αυτό? Αυτό είναι ένας κόνος, ο οποίος είναι ζωγραφισμένος και από τις τρεις πλευρές. Και έχει την ίδια τεχνοτροπία, δηλαδή... Και άλλα χρώματα εδώ, βλέπω, ναι. Άλλα χρώματα, τα οποία είναι χρώματα φυσικά. Είναι η ίδια η φύση. Παίρνω το βράχο, τον κόβω φέτες, ανάλογα το σχήμα που θέλω, και το παίρνω μετά και κάθομαι με πενάκι σιγά-σιγά και το επεξεργάζομαι. Και το έχω δώσει, αν το φέρετε κοντά στην κάμερα, θα δείτε... Είναι πάρα πολλές μορφές, είναι αμέτρητες, δεν το συζητάω. Mm-hmm.
χρησιμοποιώντας φυσικά κάποια στοιχεία τα οποία έχει ο ίδιος ο βράχος και δημιουργώ επάνω στη δημιουργία, διότι η ίδια η φύση δημιούργησε το βράχο αυτόν, τα χρώματα, τα νερά του κτλ. Εγώ εκμεταλλεύομαι όλα αυτά τα στοιχεία και δημιουργώ επάνω σε αυτό. Mm-hmm. Να ρωτήσω πού βρίσκονται τα έργα σας, αν θέλει κάποιος να τα δει. Τα έργα μου τα έχω στο ατέλειο μου στην Κινέτα, μερικά έχω στο γραφείο μου και πάρα πολλά έργα έχω στην σελίδα μου στο Facebook. Πρόσφατα ήμουν Αμερική, έκανα στο Long Island, στην New Jersey, New York, στην Manhattan κλπ. Στην Αμερική έχω 10 έργα μου πουλήσει. Είναι σε πινακοθήκες μεγάλες. Στη Ρουμανία έχω, στη Βουλγαρία, στο Πανεπιστήμιο της Ιταλίας έχουν έργα μου, Σχολή Καλών Τεχνών της Ιταλίας και αλλού, τώρα τι να σου πω, στο Πολεμικό Μουσείο έχει 25 έργα μου. Είναι πολλά. Τόσα πολλά που... Πολλά, πολλά. Ποιο είναι το αγαπημένο? Το αγαπημένο μου είναι ένα ζευγάρι, ο διαχρονικός έρωτας, στην Ακρόπολη. Που σημαίνει, έχει, πάνω αριστερά έχει την Ακρόπολη, αριστερά έχει τον Κούρο, είναι ένα ζευγάρι που αγκαλιάζεται και είναι το πάθος, δηλαδή ο διαχρονικός έρωτας, το διαχρονικό πάθος υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και στο μέλλον. Ένα είναι αυτό, το δεύτερο είναι η προσευχή και ένα πολύ παλιό έργο μου, μια προσωπογραφία με πενάκι. Και για τα άλλα μου αρέσουν, αλλά υπόψη είναι ότι όλα μου τα έργα τα αγαπάω, διότι είναι δημιουργήματα δικά μου, είναι σαν παιδιά μου. Ναι, έτσι. Όσον αφορά τις ειδικές αμοιβές σας, ποια θα ξεχωρίζατε, ποια δηλαδή ήταν αυτή που σας έδωσε τη μεγαλύτερη χαρά από τα βραβεία που έχετε πάρει? Οι ειδικές αμοιβές έχω πάμπολες, τιμητικά μετάλλια, παράσημα από το στρατό και τα παράσημα και μετάλλια που μου έχουν δοθεί και από το στρατό είναι για τις υπηρεσίες που προσέφερα στην πατρίδα. Για τα υπόλοιπα είναι από εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής και ακόμα και σαν αθλητής που έχω λάβει μέρος σε αγώνες. Επίσης έχω τιμηθεί και από τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Χριστόδουλο με τον Μεγάλο Σταυρό της Εκκλησίας. Mm-hmm. Και άλλα. Πολλά πράγματα, πολλά. Και πάρα πολλά, αλλά δεν θέλω να είμαι χαμηλών τώρα. Όσον αφορά τις εκδηλώσεις και το ρόλο σας στην UNESCO, θα θέλατε να αναφερθείτε λίγο σε αυτό? Ο ρόλος μου στην UNESCO είναι καλλιτεχνικός. Είσαστε, ας πούμε, καλλιτεχνικός διευθυντής, καλλιτεχνικός υπεύθυνος. Ναι, όπου υπό την εποπτεία σας τρέχουν τα έργα, ας πούμε, που UNESCO και τρέχετε σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Κάνουμε όλες τις εκθέσεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τις οργανώνουμε, τα στείνουμε, όλα τα πάντα. Και βοηθάμε και τους νέους καλλιτέχνες. Και όχι μόνο αυτό, η UNESCO κάνει και πολύ μεγάλο κοινοφελή σκοπό με δομές, με 5 δομές, Αθήνα, Πειραιά, Νίκαια, Κορυδαλό, Κόρινθο, Περιγιάλη, Κορινθία, Σταΐζουμε Φτωχούς κλπ. Είναι πολύ μεγάλο το έργο. Και έτσι η φιλανθρωπική δράση βρίσκεται μαζί με την καλλιτεχνική. Ναι. Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί βοηθάτε πολύ κόσμο. Ακριβώς. Ναι. Τα επόμενα σχέδιά μου είναι να συνεχίσω να ασχολούμαι με τα κοινά, τα ταξίδια μου στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, καθότι είμαι διεθνής ζωγράφος και γλύπτης, παράλληλα με τα καθήκοντά μου σε ένοπλες δυνάμεις και να βοηθάω στις κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπισης φτώχειας. Και είπα προηγουμένως για τις ένοπλες δυνάμεις, γιατί είμαι ο πρόεδρος των Βετεράνων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων και όπως καταλαβαίνετε είμαι εκλεγμένος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς.